Παρά τι αποχωρήσει των τριών μελών τη αγωνιστική εισπήρωση από την συνέλευση που πραγματοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλα, η διοίκηση αποφάσισε και προτείνει στα μέλη τη την Κυριακή 20 Ιουλίου να μείνουν κλειστά τα καταστήματα ώστε να μην δημιουργήσουν αγορά στα πολλακαταστήματα. Είχαμε Διοικητικό Συμβούλιο. Οφείλαμε πριν από την νόμιμη Κυριακή να πάρουμε μια απόφαση στο Διοικητικό μα Συμβούλιο. Αυτή είναι η απόφαση στη Γενική Συνέλευση Τακτική του Μαρτίου, είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν. Από εκεί και μετά, όντω, υπήρξε μια αποχώρηση των τριών μελών τη αγωνιστικής εισπύρωσης... Πράγμα που όλοι οι υπόλοιποι που μείναμε και συνεχίσαμε το διοικητικό συμβούλιο θεωρούμε απαράδεκτο. Και θεωρούμε απαράδεκτο γιατί. Γιατί σε μια δημοκρατία θα πρέπει να μένει και να ακούς και την άποψη του απέναντι. Δεν μπορεί να έχει εσύ μια άποψη να τη και να σηκώνει να φεύγει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ πραγματικά ασχολούμαι με τον συνδικαλισμό πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα από όλου ίσω μέσα εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί και πραγματικά θλίβομαι περισσότερο για του ίδιου. Εμεί συνεχίσαμε, πήραμε μια απόφαση κατά την οποία ε, μετά και από συνεννόηση με τα μέλη, με πάρα πολλά τηλέφωνα που έκανε η γραμματέα, αλλά και με προσωπική επαφή που είχαμε ο καθένα μα με πολλά από τα μέλη μα, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών δεν θέλει να μείνουμε ανοιχτά κατά την Κυριακή στις 20 Ιουλίου. Από εκεί και μετά, πάντοτε, εδώ είμαστε σε μια οικογένεια τέσσερα άτομα και δεν, υπάρχουν, δεν, ταυτίζονται οι απόψεις τελείως, πάντοτε υπάρχουν και κάποιες απόψεις οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές. Αυτό που έχω να πω εγώ πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου το λέω, Κάποιο ο οποίο δεν συμφωνεί με τι αποφάσει και τι προτάσει τη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου, υπάρχει και ο δρόμο να αποχωρήσει σαν μέλο του Εμπορικού Συλλόγου, ο δρόμο τη διαγραφή. Εφόσον δεν θέλει, μπορεί να, γράψει μια αίτηση διαγραφή εφόσον δεν θέλει να είναι μέλο του εμπορικού συλλόγου. Δεν είναι δάκαιο υποχρεωτικό, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να θέλουμε να έχουμε όλα τα προνόμια και τα καλά, όπω είναι η νομική κάλυψη, όπω είναι το εξώδικο που κάναμε για να προστατέψουμε τα μέλη μα, όπω είναι κάποιε άλλε περιπτώσει που σε πολυκαταστήματα μπαίνουμε ασπίδα υπέρ του συμφερόντων των μελών μα. Έτσι, και από την άλλη να θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι δικό μας και κάποια άποψη δηλαδή να περάσουμε την οποία είναι δικιά μας. Θα πρέπει να καταλάβουμε καταλάβουμε όλοι ότι εφόσον ανήκουμε στον εμπορικό σύλλογο θα πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις αποφάσεις τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο βέβαια και της Γενικής Συνέλευσης. Το πιλωτικό μέτρο της πλήρους απελευθέρωσης του Αραρίου σε 13 περιοχές αντί των τριών τουριστικών όπως όριζε ο νόμος 4177 θα οδηγήσει τον επόμενο Μάρτιο στην κατάργηση όλων των Κυριακών σε ολόκληρη τη χώρα. Για τον λόγο αυτόν, ο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλα, Βασίλη Λεμονίδη, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί του καταναλωτέ να και να μην πραγματοποιήσουν καμία αγορά την Κυριακή 20 Ιουλίου. Να μην στρώσουν τον δρόμο για την πλήρη απελευθέρωση όλων των επαγγελμάτων και να μην δρομολογήσουν το μέλλον των παιδιών για τη γενιά των 180 ευρώ δουλεύοντα και τι Κυριακέ. Σε μία περίοδο άλλωστε, το οποίο το ανέφερα και εχθέ στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε μία περίοδο άλλωστε, στην οποία το συγκεκριμένο Υπουργείο που μανιωδώ στα τελευταία 2 με τρία χρόνια προσπαθεί να περάσει τις 52 Κυριακές και αντιστεκόμαστε με όσες δυνάμεις έχουμε περισσότερες, πέρασε μια υπουργική απόφαση στην οποία ορίζει 13 περιφέρειες και 3, συγγνώμη, 13 περιοχές συγκεκριμένε, ευτυχώ όχι στη δικιά, στη δικιά μας την περιφέρεια, και 3 περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα, που δοκιμαστικά, πιλωτικά, θα εφαρμοστούν οι Κυριακές ανοιχτά σε μόνιμη βάση μέχρι το Μάρτιο του 2015... Και εκεί θα αποφασίσουν ποιοι, ποια φωτεινά μυαλά, δεν γνωρίζω, να κάνουν μια μελέτη για να δουν αν το μέτρο αυτό ε, στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι ωφέλισε τους ε, μικρομεσαίους ε, της επιχειρήσης μας. Ε, ας μας πούνε τότε πού οφείλεται η πτώση τζίρου από το τελευταίο τρίμηνο του 2013 μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2014, εφόσον ανοίξαμε και κάποιες Κυριακές και σας ε, λέω ότι ανοίξαμε μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης και μετά από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Εμείς λοιπόν εδώ στον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλα θα πρέπει να γνωρίζουν οι πάντες ότι λειτουργούμε δημοκρατικότατα, λειτουργούμε ανοιχτά, παίρνουμε αποφάσεις με βάση το καταστατικό του Εμπορικού Συλλόγου και είμαστε πάντοτε μέσα στον νόμο.